Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε σήμερα αντιπροσωπεία του ΨΑΠ προκειμένου να τιμήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια για τη δράση του προς όφελος της κοινωνίας, την αγάπη του στον αθλητισμό και την ευαισθησία του για τους νέους. Από πλευράς του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Αντώνης Αντωνιάδης και οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές Αριστίδης Καμάρας, Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς, Στράτος Αποστολάκης, Τέλειος Γιανακόπουλος, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Κριστό Βαζέχα και άλλοι. Κυρίαρχα θέματα συζήτησης των δύο πλευρών αποτέλεσαν τα έντονα κρούσματα βίας στα ελληνικά γήπεδα, καθώς επίσης και τα προβλήματα των ποδοσφαιριστών. Ο Αντώνης Νικοπολίδης χάρισε μια τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο. Τον ανησυχεί πολύ το γεγονός, τα κρούσματα που συμβαίνουν τώρα τελευταία στα γήπεδα ιδιαίτερα. Του είπαμε ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή του, να του προτείνουμε ιδέες και λύσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που δυστυχώς αντί να μειώνεται, μεγαλώνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά πρέπει να πω ότι οι ποδοσφαιριστές είναι κάθετα αντίθετοι, γιατί είναι, όπως είπαμε, το πιο υγιές κομμάτι. Δεν προκαλούν οι ποδοσφαιριστές με τίποτα τέτοια φαινόμενα. Απέναντίας κάνουν τον πυρασβέστη πολλές φορές και σε συγκυριακή σύγκρουση μεταξύ δύο ποδοσφαιριστών και κυρίως από τους οργανωμένους όταν αυτοί εκτρέπονται. Εύχομαι και ελπίζω αυτά που μας υποσχέθηκε, που δεσμεύτηκε ότι θα είναι δίπλα γενικά στον αθλητισμό και ειδικότερα στον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής έχει ανάγκη και έχει ανάγκη τη συμπαράσταση όλων και πόσο μάλλον του πρώτου άνδρα της χώρας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμπαράστασή του. Οι δύο πλευρές αναμένεται να ξανασυναντηθούν με σκοπό τον τελικό καταρτισμό προτάσεων για τη βελτίωση των συνθήκων που επικρατούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.